το ένα χτύπημα διαδέχτηκε το άλλο και μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία ήρθε το ενεργειακό κόστος και ο πληθωρισμός που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στα όρια της επιβίωσης. Δεν είναι μόνο το βαρύ πέπλο της οικονομικής στενότητας που πέφτει πάνω στους μικρομεσαίους, αλλά και η βαριά σκιά της ύφεσης. Και όλα αυτά είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που δυστυχώς από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει και βιώνουμε καθημερινά στην οικονομία και την κοινωνία, διαπιστώνουμε ότι αυτά τα προβλήματα θα συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα λουκέτα πολλαπλασιάζονται, το προσωπικό είναι πλέον δυσέβρετο καθώς ψάχνει τρόπους επιβίωσης και η άνοδος στις πρώτες ύλες δεν επιτρέπει περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Εάν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, προειδοποιεί η αγορά της Κρήτης. Το επόμενο διάστημα οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε αφανισμό. Και το ανησυχητικό είναι μήπως αυτό συνεχιστεί και σε επίπεδο ύφεσης μέσω του στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή να έχουμε ισχνή ή έστω μια πάρα πολύ μικρή ανάπτυξη το επόμενο διάστημα, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα του ισχυρού πληθωρισμού. Αυτό που μας προβληματίζει όλους είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία, στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις. Φοβόμαστε ότι θα ανασταλούν επενδυτικά σχέδια. Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα, μετά από όλα αυτά που επιβαρύνουν τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και γενικότερα τις επιχειρήσεις. Όλοι μαζί φορείς να ενώσουμε τις δυνάμεις, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να το δούμε στα μάτια, διότι δυστυχώς το ενεργειακό κόστος, τα προβλήματα, οι ανατιμήσεις, το πρόβλημα των εργαζομένων και όλα αυτά τα θέματα έχουν επιβαρύνει αρκετά τη λειτουργία των επιχειρήσεων δυνητικά. Οι εμποροβιοτέχνες ζητούν από την κυβέρνηση ειδικά προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων και εργασίας, τη μείωση του φόρου καυσίμων και την επαναφορά των 120 δόσεων για τις οφειλές. Εμένουν δε στην απομάκρυνση από την πολιτική των επιδομάτων, ζητώντας δραστικές παρεμβάσεις. Οι προτάσεις τους παρουσιάστηκαν στους βουλευτές του νομού Ηρακλείου, ώστε να μεταφερθούν στην κυβέρνηση. Πέραν τούτου, εγώ νομίζω χρειάζεται και γενναίο κούρεμα των συσσωρευμένων χρεών, ειδικά από το κορονοϊό. Δεύτερον, χρειάζεται, ας πούμε, παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο στους μηχανισμούς ρύθμισης αγοράς, όπως είναι η ΡΑΕ, όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, για να παρέμβουμε στην πηγή των, θα έλεγε κανείς, υπερβολικών αυξήσεων. Πρέπει να ληφθούν από την κυβέρνηση συγκεκριμένες πολιτικές, όχι πολιτικές επιδοματικές, αλλά πολιτικές στρατηγικού χαρακτήρα. Όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλογών Κρήτης που οργάνωσε τη σύσκεψη, μετά από 12 χρόνια προβλημάτων απαιτούνται ανάκαμψη και επενδύσεις.